σήμερα η ομάδα έκανε την πρώτη συμφόρια ήττα, αλλά ήταν πολύ σημαντικός αγώνας. Τι πιστεύεις ότι έγινε την αναμέτρηση? Καταρχήν θα πρέπει να δηλώσω, πριν πάμε στα τακτικά θέματα, ότι καμία ομάδα στην Ευρώπη και σε όλα τα σπορ και στον κόσμο δεν έχει συμβόλαιο με τις επιτυχίες και με τις νίκες. Οπότε και για μας ήρθε και η πρώτη ήττα. Είναι λογικό, δεν παίξαμε καλά. Δεν λειτουργήσε ο τομέας του σέρβις έτσι ώστε να κάνουμε τα μπλοκ που χρειάζεται, που κάνουμε σαν ομάδα συνήθως. Δεν λειτουργήσε η υποδοχή για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το γρήγορο παιχνίδι με την Πασαδόρο. Γενικά δεν λειτουργήσε τίποτα. Και βέβαια αναλαμβάνω την ευθύνη. Είμαι περήφανος για τις παίκτριές μου, αυτό που έχουμε καταφέρει, να φέρουμε το πρώτο τίτλο στην ιστορία της ΑΕΚ. Και τώρα θέλουμε και τη στήριξη, την αγάπη του κόσμου στη δύσκολη στιγμή. Και θα πρέπει να είναι περήφανη για αυτήν την ομάδα, γιατί φέρανε το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της ΑΕΚ, κάτι που ακόμα και ο Ολυμπιακός δεν το έχει καταφέρει. Δεν νομίζω ότι είμαστε η χειρότερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Απλά κάναμε χειρότερη εμφάνιση και ο Ολυμπιακός ήθελε να πάει στον τελικό. Και γι' αυτό και το αξίζουν συγχαρητήρια. Θεωρώ ότι δεν μπήκαμε καν στο γήπεδο. Αυτό φταίει. Δεν είναι κάτι. Δεν υπάρχει μυστικό. Δεν μπήκαμε καν στο γήπεδο ψυχολογικά και σωματικά και γι' αυτό επαναλαμβάνω πρώτη συνήθεια. Ήταν μήπως η κατάκτηση του τίτλου τη Δευτέρα κάτι που σας επηρέασε? Το να μπορώ να σου πω χιλιάδες δικαιολογίες, δηλαδή οι οποίες να είναι φανερές και να μην είναι φανερές. Θέση κατάκτηση του τίτλου, θέση κούραση, θέση ότι δεν όλα όμως συνηγορούν στο γεγονός ότι χάσαμε. Χάσαμε γιατί δεν παίξαμε καλά. Αιτίες και αφορμές θέλει να τις βρούμε με καθαρό μυαλό και θα τα βρούμε τα συμπεράσματα. Αλλά το ξαναλέω για να μην το ξεχνάμε, πρέπει ο κόσμος ΑΕΚ να είναι περήφανος για αυτές τις παίκτριες και να είναι περήφανος για αυτό που έχει καταφέρει, για τον πρώτο τίτλο στην ιστορία. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.